Κέρκυρα. Στην κορυφή του Ιωνίου Πελάγους, ακίνητος φάρος πολιτισμού. Στις καρδιές των φευγαλαίων ματιών, φυλακτό πολίτημα. Μαγνήτης ψυχών ανήσυχων. Καντάδα που απλώνεται στο φωτεινό ορίζοντα, χρυσή, ελπιδοφόρα. Ανάμνηση ζεστή, νωρίς ανατέλουσα από το έρευο στις χυμάζουσας μνήμης. Όλα μαζί μπλεγμένα, και νιώτη και πίστη, και έρωτας φευγαλαίος, απρόσμενος, μυστηριώδης. Αρώματα και στήσεις απόκουσμες, γαλήνιες, μελωδικές. Στα πορτοκάλια και στα νούφαρα, το πέπλο ξαναγίνεται γαλάζιο. Εκεί, στα ντάμμα του κύριτα ψηλού, με το χρυσό και το ανθρώπινο χέρι, που σκάβει τόσο όρημα, όσο γενναία τραγουδά και γράφει. Άκουσα κι εγώ κι αντάμωσα τα μέρη τα παλιά, τα γνώριμα σαν την πνοή κανέ μου. Τριγύρω μου τραγούδαγαν, λες κι ήταν μεθυσμένα τα πουλιά. Μέσα μου η καρδιά κόντευε να σπάσει από τις θύμησες και τα πλωμένα κόκκινα σταφύλια στις εξοχές, στα όμορφα πρόσωπα, στα λαμπερά στολίδια, στις άσπρες ποδιές, ζουμερά μαργαριτάρια. Τραγούδισα στο φρούριο του παλιό, στον ίσκιο του Πελάγους. Γύρισα πίσω μου και κοίταξα. Χαμογέλασα. Δυνατή σαν τον φρέσκο μαΐστριο του Ιουνίου, ακούστηκε μαζί μου η μελωδία των χορών, των φιλαρμονικών, των δροσερών φωνών του κόσμου. Οι πολύχρωμες μυρωδιές από την έντονη φύση ενώνονταν με το λιβάνι που έβγαινε αιώνιο, σιωπηλό, βαθύ και έντονο, γεμάτο φως και ζωή, από τον κύριο του τόπου μου, του αγαπημένου μου τόπου. Χύθηκαν και τα δυο μαζί, ανέμελα και σοβαρά, στο ένα άπειρο φόντο της μενεξεδένειας νύχτα του Ιωνίου Πελάγους. Έκατσα για λίγο στη μεγάλη πλατεία και αφού κράστηκα. Γέλια, τραγούδια σταμάτητα, μελωδίες ερωτευμένες, με τα πλακόστρωτα δάπεδα κοντά στα παλάτια, σεμνοί φρουρούμενοι μύστες, αγκαλιά με τους αιώνιους μυσταγωγούς της χάρης και της ομορφιάς. Βιολιά και κιθάρες ζωγραφισμένα σε καρδιές και τείχους χρωματιστούς, στα δροσερά καντούνια, στις ράχες των πέτριων ανανετών, μείγμα που δίνει αιώνιο φως. Τυχαία σύνθεση σπερμάτων, μελωδίας και σκέψης, στα όρια της άριστης ζωής ψυχών. Έφυγα και το είδα ψηλά, και ήταν μελιστάλακτο γιορτάσι, όνειρο και υπόσχεση μαζί. Κοίταξα γύρω μου. Νόμιζα για μια στιγμή πως ήμουν μόνος. Έκλεισα τα μάτια και ονειρεύτηκα. Γύρισα πίσω, κρατώντας μια αγκαλιά μυρωμένες στιγμές. Με πήραν στο χορό τους. Έκλαψα από χαρά. Στα χέρια μου ακουμπούσε η γαλήνη του σύμπαντος. Ήταν όλοι εκεί, μαζί μου, κοντά μου, βαθιά στην καρδιά μου. «Τι είναι η Κέρκυρα?» ρώτησε ο άνεμος και θέλησε να το πει στον κόσμο. Είπε τότε το πρωινό αηδόνι. Απαλό ταξιδεμένο βλέμμα. Γλυκιά γεύση πρωινού χαμόγελου στην αντίλια του Ιωνίου. Μαγεμένο δειλινό στα αναμένα ηφαίστεια του κόσμου. Μετάξι που σκεπάζει τα παγωμένα μάρμαρα της άνοσης της απόφασης της ψυχής. Απόλυτος τρόπος να ακούς τα ερωτικά σκυρτήματα που στέλνει η καρδιά μας στο σύμπαν. Κανείς άλλος δεν είπε τίποτα. Τα φιλιά ζευγάρωσαν τα αστέρια τα πτερά και τα παιδιά κρατήθηκαν από τα χέρια και χώρεσαν. Ξεκίνησε ξανά ο μάντζαρος να διευθύνει και παλαιά να προχωρά ανάμεσα στις τυλιές και να γλυκαίνει με νότες τα αρώματα. Θυμάμαι ότι το μόνο που άκουγα ήταν οι φρέσκες μυρωδιές από την άνοιξη, ζευγαρωμένες υπέροχα στο πράσινο λάνθαστο φουστάνι, απάβγασμα ιστορίας και τέλης σε μια έκρηξη ανθρώπινης φωνής. Ήμουν εκεί, στην Κέρκυρα. Λοιπόν, την παρουσίαση του βιβλίου θα κάνουν δύο καθηγητές, δύο δικοί μας άνθρωποι, δύο κερκυραίοι καθηγητές, ο Δημοσθένης Δαβέτας και ο Δημήτρης Μεταλινός. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Δαβέτα. Θα σας πω
πολύ λίγα βιογραφικά στοιχεία. Ο κ. Δαβέντας είναι καθηγητής φιλοσοφίας της τέχνης του Παρίσι, είναι και ο ίδιος ποιητής, συγγραφέας και ζωγράφος. Συνεργάστηκε τα διαστήματα και με ελληνικά πανεπιστήμια και με πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Ο γραπτός λόγος τον ελκύει σε κάθε μορφή του. Έτσι, κοιτάζοντας το βιογραφικό, βρήκα συνεργασίες σε πάρα πολλές εφημερίδες που αρθρογραφεί, διαλέγω λίγες, τη γνωστή γαλλική εφημερίδα Liberation, τη Figaro, την Humanité, το περιοδικό Risk, πολλές εφημερίδες και περιοδικά ελληνικές, είναι τακτικός συνεργάτης στον Ελεύθερο Τύπο, γράφει πολύ συχνά στα νέα μου. Η νέα του ποιητική συλλογή θα εκδοθεί σύντομα με τίτλο «Η απιστία των άστρων» από τις εκδόσεις Βατχικών. Κύριε Δαβέντα, ελάτε. Καλημέρα σας. Καταρχήν ένα ευχαριστώ προς τον ποιητή και φίλο Κωνσταντίνο Γιωργάτου. Ευχαριστώ στον κύριο Μεταλλινό που μας έφερε σε επικοινωνία την αρχή. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο να μιλήσεις για ένα ποιητικό βιβλίο, γιατί υπάρχει πάντοτε κάτι το οποίο αφορά και το κοινό. Μπορεί να μιλήσεις και να πεις ό,τι νομίζεις εσύ ότι είναι σωστό, αλλά θα πρέπει πάντοτε αυτός που μιλάει, ο ερμηνευτής, να είναι κάποιος που πρέπει να βρει τις κατάλληλες λέξεις, ώστε αυτή η προσπάθεια ερμηνείας να μπορέσει να δώσει μία από τις πάρα πολλές πλευρές του κειμένου που ερμηνεύει και διαβάζει και να έχουν αποδέχτη το κοινό. Το κοινό πρέπει να καταλάβει, πρέπει να νιώσει για να μπορέσει να έχει μία, αν θέλετε, να ανοίξει μία πόρτα επικοινωνίας με αυτό που ονομάζουμε ποίηση. Γι' αυτό και θα ξεκινήσω με δύο απλά λόγια. Η ποίηση τι είναι, από τι αποτελείται, από κάποιες λέξεις. Αυτές οι λέξεις τι είναι. Έχουν μέσα ψυχή, έχουν μέσα νόημα, είναι απλά σχήματα δοσμένα σε μία σελίδα. Εάν είναι η ποίηση ένας κλειστός οργανισμός μόνο για τους ηθικούς, τότε σίγουρα αυτό το υλικό έχει να κάνει με μία μορφή μακριά από τον κόσμο και με μία μορφή η οποία αφορά μόνο τους ολίγους. Όμως η πραγματική ποίηση, γι' αυτό θέλω να φτάσω στο σημερινό βιβλίο, είναι μια ποίηση η οποία μπορεί να πάρει τα καλύτερα υλικά των λέξεων, να τα δουλέψει ώστε αυτά τα υλικά να μπορέσουν να έχουν μία άμεση εικόνα, μία άμεση ερμηνεία και ταυτόχρονα να είναι υλικά τα οποία έμεσα να οδηγούν τον, αν θέλετε, τον αναγνώστη προς άλλους δρόμους, ταχυδρόμου, τα είπε ο ποιητής, μεσολαβική το λέω εγώ, όχημα το λέω, το ίδιο πράγμα εννοούμε, προς άλλους δρόμους οι οποίοι να μπορέσουν να κάνουν ένα διάνοιγμα στο μυαλό και στην ψυχή, στον εσωτερικό κόσμο του ποιητή. Μια και μιλάμε για λέξεις που είναι το θεμέλιο, ξέρετε οι λέξεις αυτές είναι επίσης δεμένες και δοσμένες με την έννοια του χρόνου. Η ποίηση είναι κάτι το οποίο έχει τη διαφορά από την, αν θέλετε, τη συγγραφή, την βασική, το μυθιστόρημα, γιατί βάζει μια άλλη αίσθηση του χρόνου. Ο χρόνος του ποιητή και ο χρόνος του ποίηματος είναι ένας χρόνος ο οποίος έχει μια αμεσότητα, είναι όπως μια λάμψη, όπως ένα φως, όπως κάτι το οποίο σας κατοικεί ξαφνικά και νιώθετε την επιθυμία να το γράψετε ή να το συλλάβετε. Ο ποιητής έχει να κάνει με τη σύλληψη. Δεν έχει να κάνει μόνο με μια μορφή ανάπτυξης ιδέας. Είναι σύλληψη. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι την ποιήση την λέγανε οι αρχαίοι ότι είχαν δώσει θηλυκού γένους. Όπως συλλαμβάνει η γυναίκα και μέσα από τη σύλληψη, από τη διάρκεια αυτή, δίνει το γόνο της, ο οποίος είναι το παιδί, το οποίο συγκεκριμένα είναι το ποίημα. Οι μορφές των ποιημάτων. Στην ποιήση του Κωνσταντίνου Γεωργάτου. Υπάρχουν κάποια, ας το πούμε, κάποια στοιχεία τα οποία θα προσπαθήσω να τα δώσω για να βοηθήσω. Είναι μια ποίηση η οποία εκ πρώτης όψεως έχει αυτό το χαρακτηριστικό που είπα. Δηλαδή, λάμπει εκ πρώτης όψεως. Βέβαια, πολλές φορές κάτι που λάμπει δεν είναι χρυσός. Στην περίπτωση του Κωνσταντίνου Γεωργάτου έχουμε το εξής ιδίωμα. Λάμπει λόγω των λέξεων που επιλέγει, αλλά ταυτόχρονα οι λέξεις αυτές μας οδηγούν σε ένα άλλο είδους φως. Τι είναι τώρα αυτό το άλλο φως? Ξαφνικά μας λέει λέξεις οι οποίες είναι σύμβολα. Μας μιλάει για αστέρια, μας μιλάει για ουρανό, μας μιλάει για ψυχή, μας μιλάει για πράγματα τα οποία είναι κοντά μας.
τόσο κοντά, αλλά και τόσο μακρινά, η διάθεσή του είναι να μας τα φέρει κοντά και χρησιμοποιεί τέτοιες λέξεις ώστε να έχουμε την αίσθηση ότι αυτά είναι πολύ κοντά μας. Διαβάζοντας την ποιησή του, νομίζουμε ότι το φως είναι έτοιμο να το αγγίξουμε στα χέρια μας ή ότι βγαίνει από τα χέρια μας. Διαβάζοντας την ποιησή, νομίζουμε ότι τα αστέρια είναι τόσο κοντά, ώστε αν υψώσουμε το χέρι, θα το πιάσουμε, όπως πραγματικά στο μεσογειακό κατά γάλανο ουρανό της Κέρκυρας. Αυτά τα στοιχεία δεν είναι απλά ξερά στοιχεία. Έχουν μέσα τους συναισθήματα. Έχουν μέσα τους αισθήσεις. Αλλά έχουν μέσα τους και έννοιες. Θα έλεγα ότι η ποίηση του Κωνσταντίνου Γιωργάτου υπηρετεί αυτό που θα έλεγα εγώ ανίποτο. Τι σημαίνει το ανίποτο? Σημαίνει το μυστήριο και το μυστικό. Τι σημαίνει δηλαδή μυστικό, μας λες τώρα κύριε Δαβέτα, ότι δεν μπορούμε να το μάθουμε? Όχι, μπορούμε. Αλλά θα πρέπει να ταξιδέψουμε μέσα από τις λέξεις, ώστε αυτό το μυστήριο να πάψει να είναι μυστήριο και να γίνει προσωπικό φως. Δεν προσπαθεί να δώσει μία συλλογική αλήθεια εκ των έξω, αλλά μας σωθεί σε μία προσωπική αλήθεια εκ των έσω, από μέσα μας. Διαβάζοντάς το δηλαδή, να μπορέσουμε εμείς να επικοινωνήσουμε μέσα από τον μυστηριακό, συμβολικό κόσμο που έχει και μας τον δίνει άπλετα, για να καταλάβουμε αυτό το οποίο η ποίησή του προκαλεί σε εμάς. Ουσιαστικά διαβάζοντας την ποίηση του Κωνσταντίνου Γιωργάτου, αυτό το κέρδος που έχουμε δεν είναι μόνο η αισθητική απόλαυση ενός κειμένου, είναι περισσότερο το impact, να το πω έτσι επίτηδες, δηλαδή την ένταση, την εντύπωση που θα δώσει σε εμάς τους ίδιους και κατά πόσον εμείς οι ίδιοι μπορούμε να καταλάβουμε σε σχέση με τον εαυτό μας. Διαβάζοντας δηλαδή ένα κείμενο, διαβάζουμε με εμάς. Θα μπορούσα να πω ότι υπάρχουν δύο είδη σε γενικές γραμμές ποίησης. Η πρώτη ποίηση, η οποία ξεκινάει από τον εαυτό μας, καταλήγει στον εαυτό μας, αλλά ουσιαστικά αυτοδιαβιόμαστε και πηγαίνουμε προσφορά προς τους άλλους. Υπάρχει άλλη ποίηση, η οποία παραμένει κλειστή, αλλά φωτεινή, η οποία επιτρέπει τον εαυτό μας να διαλυθεί, αλλά να διαλυθεί μέσα σε μια κατάσταση, αν θέλετε, η οποία επιτρέπει την επικοινωνία. Ο Κωνσταντίνος Γιωργάτος έχει και τα δύο στοιχεία. Ισχύουν και τα δύο στοιχεία στην ποιησή του. Ισχύει αυτό το οποίο θα λέγαμε διαβάζοντας, ευχαριστιέμαι τις λέξεις. Αν μείνω όμως μόνο στις λέξεις, μόνο σε αυτό το θεμελιακό υλικό, τότε μπορεί και να μην το καταλάβω. Γιατί να πω ότι είναι απλά η ομορφιά των λέξεων. Η δύναμη της ποιησής του είναι στη δεύτερη, στην τρίτη ανάγνωση. Στη δεύτερη και στην τρίτη ανάγνωση θα έχουμε περάσει το πρώτο στάδιο που μου θυμίζει λίγο την πολιτεία του Πλάτωνα, μου θυμίζει και το μύθο της σπηλιάς, όπου στην αρχή βλέπουμε το φως, το φως μας ζαλίζει και μετά τι κάνουμε, σιγά σιγά ανεβαίνουμε για να καταλάβουμε τι είναι το φως, εννοούμε ότι είναι ο ήλιος. Κάπως έτσι πρέπει να πάρουμε την ποιησή του, αν θέλουμε να την προσεγγίσουμε, γιατί αν μείνουμε μόνο στο εξωτερικό στοιχείο, τότε να είστε σίγουροι ότι θα χάσετε το εσωτερικό στοιχείο και αυτό θα είναι ίσως μια μεγάλη απώλεια. Υπάρχουν δύο ποίηματα, τα οποία για μένα είναι καθοριστικά. Το ένα είναι το γένος των ποιητών, στο οποίο υπάρχει, αν θέλετε, μία διάσταση. Ο ποιητής είναι γένος. Ο ποιητής έχει να κάνει με τη γέννηση. Και ποιο είναι αυτό το γένος των ποιητών? Εδώ με φέρνει πίσω στον Ισίο. Με φέρνει πίσω στην προσοκρατική σκέψη. Άμα διαβάσετε το έργα και οι μέρες του Ισίωδου, ή κυρίως το κοσμό.